στη σκιά των πέμπτων ετήσιων μνημοσύνων των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην αυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης, η εφημερίδα σημερινή φέρνει στο φως επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα προς τις οικογένειες των αδικοχαμένων Ιωαννίδη, Ρακλέους, Θεοφίλου και Χριστοφόρου για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών εναντίον του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και του Συνταγματάρχη Γιώργου Γεωργιάδη. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, ημερομηνία 4 Μαρτίου, ο Κώστας Κληρίδη απορρίπτει το αίτημα των οικογενειών, επικαλούμενος μη ικανοποιητικέ μαρτυρίες και μη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Στην επιστολή του, ο Γενικός Εισαγγελέα αναφέρει ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αναθεωρηθεί η απόφαση του προκατόχου του κατόπιν μελέτης όλων των δεδομένων, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ικανοποιητική μαρτυρία που να δικαιολογεί τη συμπερίληψή του στο κατηγορητήριο. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να οδηγηθούμε ενώπιον της δικαιοσύνη, να αποδοθούν ποινικέ ευθύνε, ούτω ώστε να δεν θα έρθει κανένα πίσω, κανένα νεκρό, αλλά τουλάχιστον να ηρεμήσουν οι ψυχέ και να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο, να νιώσει και ο κόσμο ότι πλέον η... η, αυθαιρεσία των αξιωματούχων θα τιμωρείται. Ο Γενικός Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδης κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Σέβομαι τον πόνο των ανθρώπων. Με γραπτή ανακοίνωση, το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών αποτείνει φοροτιμή στα θύματα της έκρηξης του Μαρή και καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα να επανεξετάσει το θέμα. Στηρίζουμε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης Μαρή. Η πολιτεία οφείλει πέραν των τιμητικών λόγων, των μνημείων και τη βιοποριστική διευθέτηση των παιδιών και συγγενών των θυμάτων να αποδώσει πραγματική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, της σημερινή οι οικογένειε είναι αποφασισμένε αν δεν ικανοποιηθούν επαρκώ τα αιτήματά του και εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα από εγχώριε δικαστικέ αρχέ να προσφύγουν στο ΕΔΑΔ. Τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται πάντω να αρχίσει η δίκη του πρώην αρχηγού του ΓΕΦ αντιστράτηγου Πέτρου Τσαλικίδη για ανθρωποκτονία από το Στρατιωτικό Δικαστήριο Αθηνών.